ότι θα αποζημιώσουν με στρεμματικά, με κάποιο ποσό αναστρέμα στην Ελλάδα. Στην Ολλανδία αυτό που ξέρω είναι ότι τα θερμοκήπια πρώτα απ' όλα στην Ολλανδία είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι τεράστιες επιχειρήσεις και το Ολλανδικό κράτος έχει αποφασίσει να τους επιδοτήσει ως το 70% της πιθανής ζημιάς που θα έχουν. Το υπόλοιπο 30% θεωρείται ρίσκο του επιχειρηματία παραγωγού. Δηλαδή αυτή είναι η λογική στην Ολλανδία. Νομίζω ότι είναι πολύ ικανοποιημένη η Ολλανδία από αυτό το μέτρο που πήρανε στην Ολλανδία. Δεν έχει κάποια σχέση με κατακεφαλήνα, ας πούμε, αποζημίωση, έτσι. Αλλά με τα στατιστικά, με τα νούμερα, τα λογιστικά που δίνει κάθε επιχείρηση και με αυτόν τον τρόπο θα επιδοτήσει, θα αποζημιώσει η Ολλανδική κυβέρνηση τους Ολλανδούς παραγωγούς. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, εδώ τι μπορεί να γίνει, μιας και έχετε και συνεργασίες εδώ και γνωρίζετε πολύ καλά και την περιοχή Κερκομινέ και τα προβλήματα που υπάρχουν. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εδώ τώρα για τους παραγωγούς της Κρήτης όσον αφορά τα πρώιμα κηπευτικά? Δεν μιλάω για το λάδι, για τα πρώιμα κηπευτικά. Υπάρχει κάτι, ας πούμε, που έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι, τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι γίνεται στις άλλες χώρες, όπως αυτό που περιγράψατε προηγουμένως με τους Ολλανδούς, έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση, κάτι άλλο, κάποιες ενδεχομένως συμβουλές, που πάει το πράγμα, τι γίνεται? Ναι, η άποψη μου είναι ότι η Κρήτη πρώτα απ' όλα δέχτηκε ένα πλήγμα κέριο σε μια πολύ άσχημη χρονική στιγμή όπου ουσιαστικά η παραγωγή ήταν στα φόρτε της που λένε και οι τιμές δυστυχώς κατακριμνίστηκαν. Με αποτέλεσμα την καλύτερη περίοδο για την Κρήτη να υπάρχει μηδενικό εισόδημα έως και ζημιά. Έτσι, μάλλον ζημιά παρά μηδενικό εισόδημα θα έλεγα. Γιατί όλα τα λεφτά που δώσανε το τόσο διάστημα και περιμένανε να τα καρποθούν κάτι, τελικά πήγανε στο βρόντο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα πιστεύω με την Κρήτη και αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ στη συνέχεια να συνεχίσουν η παραγωγή, να βάλουν καινούργιες καλλιέργειες και να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. Βέβαια έπιασε και ένας πανικός θα έλεγα γενικότερα και σταματήσανε κάποιες καλλιέργειες που θεωρώ ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν καθώς πιστεύω ότι οι τιμές θα επανέλθουν και θα υπάρχει μια ομαλοποίηση στην αγορά σιγά σιγά, αλλά κάτι θα γίνει, οπότε θα μπορούσαν να βγάλουν ένα επιπλέον εισόδημα συνεχίζοντας να καλλιεργούν απτόητα. Αλλά αυτό πάλι και όμως πάλι είναι δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί ο καταναλωτής, είτε ο Έλληνας είτε ο Ευρωπαίος, λέγαμε και πριν, διότι όλα αλλάζουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, έχουν αποθηκευθεί μεγάλες ποσότητες πατάτας, ακούσαμε προηγουμένως, στην Ιταλία, που σημαίνει αυτό ότι για το επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν να πουληθούν οι πατάτες, ή ας πούμε το λάδι επίσης υπήρξε στην Ιταλία μεγάλη αποθήκευση. Άρα δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα και πώς θα συμπεριφερθεί ο καταναλωτής είτε και στη χώρα μας είτε στις αγορές της Ευρώπης. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Θεωρώ ότι ο καλύτερος γκουρού των οικονομικών δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να βγάλει ένα λογικό συμπέρασμα για την επόμενη μέρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς γενικότερα συνιστούμε μία ψυχραιμία και μία προσπάθεια επικοδομητικής συζήτησης και ανάπτυξης όλων των πλάνων προκειμένου να δούμε πώς μπορεί αυτή η επόμενη μέρα που συζητάμε να είναι όσο πιο επικοδομητική γίνεται για τον ίδιο τον παραγωγό και για τους γεωπόνους βέβαια και για τα γεωπονικά μαγαζιά. Έτσι, γιατί είναι μία δύσκολη κατάσταση για όλους δυστυχώς. Και ειδικά για τους παραγωγούς της Κρήτης. Δηλαδή δεν μπορώ να σας απαντήσω ακριβώς το τι μέλη γενέστε και δεν ξέρει και κανείς με τις τιμές των απλά πιστεύω ότι ο πανικός δεν βοηθάει. Σίγουρα τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο καλά, αλλά σίγουρα δεν θα είναι και τόσο χάλια. Έτσι, μη θεωρούμε δηλαδή ότι οι ντομάτες θα πετιούνται ή οτιδήποτε και θα είναι μηδενική η ζήτηση. Δεν νομίζω θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, επειδή η Ελλάδα βγαίνει ωφελημένη μέχρι στιγμής από την όλη κατάσταση του κορονοϊού, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες προτιμούν να αγοράσουν από την Ελλάδα παρά από κάποιες τρίτες χώρες οι οποίες είναι πολύ εκτεθειμένες στον κορονοϊό και το lockdown τις έχει επηρεάσει.
Αυτό το βλέπουμε ακόμα και στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία μας τα ζητάνε ξένες χώρες γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές από όπου αγοράζανε παλιότερα. Ναι, σωστό. Σωστό. Πόσο μάλλον σε αγροτικά εφόδια, έτσι, mm-hmm, και σε διατροφή. Ναι. Ωραία. Οπότε δεν μπορεί κανείς λοιπόν να πει κάτι παρά μόνο να μείνει στο χωράφι και να το ρισκάρει για άλλη μια φορά, ενδεχομένως με κάποια βοήθεια από τους, από τους, είτε από τους, τις ομάδες παραγωγών, ας πούμε, είτε από τον ίδιο τον, να βοηθήσει τον ίδιο τον εαυτό με κάποιο τρόπο, καταλαβαίνω. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε μια κρατική βοήθεια για προκειμένου να συνεχίσει να καλλιεργεί απτόητα, mm-hmm, αλλά να μην φοβηθεί να το κάνει, γιατί από πού αλλού θα έχει εισόδημα. Ο κάθε Έλληνας παραγωγός, mm-hmm, δεν μιλάμε μόνο για τους κριτικούς παραγωγούς, ο κάθε Έλληνας παραγωγός, εάν σταματήσει αυτή τη στιγμή ή αν εγκαταλείψει την καλλιεργία του ή πει ότι δεν βάζει ή δεν μπορεί να βάλει κτλ. Πώς θα μπορέσει να επιβιώσει. Δηλαδή θα πρέπει να κοιτάμε μπροστά, mm-hmm, με ψυχραιμία και πάντα με αισιοδοξία, γιατί πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα είναι, πιθανότατα αυτή τη χρονιά θα είναι καλύτερα από ό,τι την προηγούμενη χρονιά, που δεν ήταν και καλύτερη χρονιά για τις τιμές των κυπευτικών ούτως ή άλλως. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία η όλη κρίση παρά μια τεράστια απειλή. Να. Οπότε να δούμε, γιατί ουδέν κακό αμυγές καλού το λέω συχνά αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε κάποια θετικά από όλη αυτή την ιστορία και να αναδιοργανωθούμε κι εμείς. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Ναι, να είμαστε, πώς το λένε... Τα βασικά μας προβλήματα ουσιαστικά που ανέδειξε ο κορονοϊός, έτσι, είναι η έλλειψη υποδομών και οργάνωσης μεταξύ των παραγωγών και γενικότερα της τροφοδοτικής, της εφοδιαστικής αλυσίδας. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένα προϊόν φεύγει από την Ιερά Πέτρα 40 λεπτά και το βλέπω στο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα 2 ευρώ. Να. Έτσι να ξεκινήσουμε από αυτό, ας πούμε, να, που είναι πάρα πολύ βασικό. Σε αυτό τώρα πρόβλημα δεν ξέρω ποιος μπορεί να κάνει κάτι. Ναι, πραγματικά φεύγουν, ας πούμε, 60 λεπτά οι ντομάτες τώρα, παραδείγματος χάρη, από εδώ, και ναι, θα τις βρούμε στο σούπερ μάρκετ 1 ευρώ και πάνω. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δουν, να το δει και η πολιτεία, έτσι, αν και είναι προσφορά και ζήτηση το όλο θέμα, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να, οι παραγωγοί εδώ ζητούν κατώτερη τιμή, να έχουμε μια, κάτι βέβαια που δεν το δέχεται και ο Υπουργός. Εντάξει, κατώτατη γιατί μιλάμε τιμή για ελεύθερο εμπόριο, αλλά όταν η εφοδιαστική αλυσίδα ελέγχεται από μια, δεν θα πω η πλειονότητα, αλλά η μειονότητα κάποιων εμπόρων, οι οποίοι καπηλεύονται τον κόπο του Έλληνα αγρότη, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει η οργάνωση που θα έπρεπε να υπάρχει ώστε να στηριχτεί ο Έλληνας αγρότης, mm-hmm, ειδικά στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Βλέπουμε τέτοια φαινόμενα σε περιπτώσεις τις οποίες υπάρχει αναστάτωση στην αγορά. Mm-hmm. Δηλαδή μια εκμετάλλευση των τιμών και των πιστώσεων από την πλευρά των εμπόρων, mm-hmm, οι οποίοι βέβαια εκμεταλλεύτηκαν και το μέτρο με τις επιταγές, πάρα πολλοί από αυτούς, και πήγανε τις επιταγές πίσω στους παραγωγούς. Mm-hmm. Αυτό είναι μια αλυσίδα που για μένα ήταν περιττή, για να είμαι ειλικρινής, η άποψή μου. Δεν χρειάζονταν να γίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό, ή δεν χρειάζονταν να γίνει και καθόλου. Μάλιστα. Να προστατέψουμε τους εμπόρους δηλαδή από μια... Εντάξει, okay. Ήταν μια δύσκολη συγκυρία, η οποία όμως ήταν πάρα πολύ μικρή για τους εμπόρους χρονικά, η ζημιά. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε όλα αυτά, κορονοϊό, έχουμε και την τούτα. Ανεβαίνει, έλεγα και πριν, η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες πάνω από 25 βαθμούς. Έρχεται, θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Λέμε στους παραγωγούς να μείνουν στο χωράφι να παράξουν. Βέβαια κάποιοι, άντε μέχρι τέλος του Μάη να το φτάσουν και να καταφέρουν να πάρουν κάποια παραγωγή. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι. Κάποιοι ενδεχομένως να σκεφτούν να βάλουν μια δεύτερη καλλιέργεια
αν και εφόσον τα καταφέρουν, αλλά πάντα θα υπάρχει πρόβλημα αυτό με τη τούτα και ιδιαίτερα στις ντομάτες και όχι μόνο, έχουμε πει και άλλες φορές ότι έχει εξαπλωθεί τόσο που μέχρι και στα βουνά φτάνει και δεν αφήνει πράσινο φύλλο αυτή η τούτα. Δεν ξέρω αν έχουμε μάθει να συμβιώνουμε μαζί της. Δεν νομίζω. Όχι, δεν είναι επιθυμητή. Δεν νομίζω ότι ακόμα έχουμε φτάσει στο βαθμό να συμβιώνουμε μαζί της και έχουμε προσπαθήσει με πάρα πολλούς φορείς και με το Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου και με τον Ελγοδήμητρα και με τον Μπενάκιο και οι εταιρείες που διακινούμε ωφέλιμους μακροοργανισμούς μεταξύ μας, με την αγορά, προκειμένου να στήσουμε ένα βιώσιμο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης της τούτα, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα, κυρίως τα βιολογικά μέσα, ξεκινώντας βέβαια από την τοποθέτηση του κομφούζιου στην έναρξη της καλλιέργειας, το οποίο παρέχει μια προστασία πολύ υψηλή σε συνδυασμό πάντα και με τους ψεκασμούς και με τα υπόλοιπα μέτρα φυτοπροστασίας που πρέπει να κάνει ο παραγωγός. Επίσης έχουμε προχωρήσει και αναλύουμε και αξιολογούμε την εφαρμογή ωφελήμων εντόμων όπως τον εσιντιόκορης ή τον μακρόλουφους ανάλογα με την περιοχή, τη χρήση του τριχόγραμμα το οποίο πάει και παρασιτεί τα αυγά της τούτα, τα οποία τα αυγά της τούτα τον Απρίλιο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα αυγά της τούτα. Τώρα δηλαδή γεννά αυτή την περίοδο. Ναι, είναι μαζί με τα πασχαλινά αυγά, έχουμε και τα αυγά της τούτα αυτή την περίοδο. Τα οποία αυγά της τούτα, επειδή ακριβώς είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και είναι αλληλοκαλυπτόμενες οι γενιές, θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ η παραγωγή. Από τη μία έχουν να εφοδιάζουν συνέχεια την αγορά με ντομάτα, οπότε πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ την υπολοιματικότητα, τη χημική, τα υπολείμματα που βρίσκουν μέσα στους καρπούς. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της τούτα, όχι μόνο για φέτος, γιατί όσο περισσότερο πίεση έχουν φέτος, τόσο περισσότερο θα τους ακολουθήσει και του χρόνου. Έτσι, γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, να κρατήσουν τους πληθυσμούς χαμηλούς, προκειμένου να έχουν μια καλή παραγωγή, να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερη ζημιά και να μπορέσουν μέσω αυτού του συστήματος φυτοπροστασίας που θα ακολουθήσουν να έχουν ένα βιώσιμο αποτέλεσμα για το οικονομικό βιώσιμο αποτέλεσμα για την καλλιέργειά τους. Μάλιστα. Κύριε Κομινέκη, χρησιμοποιείται, μάλλον εφαρμόζεται, αν το πω πιο σωστά, τα τελευταία χρόνια αυτή η μεθοδολογία. Έχουμε αποτελέσματα, ας πούμε, στον πληθυσμό, έχει μειωθεί. Ποια είναι τα αποτελέσματά της, με λίγα λόγια. Κοιτάξτε να δείτε, η λογική δεν είναι να μειωθεί γενικότερα ο πληθυσμός της τούτα, γιατί ο πληθυσμός της τούτα επιβιώνει και στην Ήπεθρο. Ναι. Δεν είναι ότι το πρόβλημα το έχουμε, οι αιστείες μόλυσης είναι μόνο μέσα στα θερμοκήπια, άρα άμα το αντιμετωπίσουμε μέσα στα θερμοκήπια θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σημασία έχει να κρατάει ο παραγωγός, όπως για όλες τις ασθένειες και τους εχθρούς, να κάνει μια καλή απολύμανση στην αρχή. Ό,τι λέμε κάθε φορά, δηλαδή να κρατάει σωστά απομονωμένο το θερμοκήπιό του από το εξωτερικό περιβάλλον όσο περισσότερο μπορεί, η χρήση του κομφούζιου πολλές φορές παρεξηγείται και από τους ίδιους τους παραγωγούς και κάποιες φορές από τους συναδέλφους στα μαγαζιά. Με ποια έννοια εννοώ ότι παρεξηγείται? Εμείς λέμε το εξής πάρα πολύ απλό. Εάν ο παραγωγός βάζει μόνο χημικά και κάνει ψεκασμούς, ας πούμε, δύο φορές τη βδομάδα και στο τέλος, αφού βάλει τα χημικά, έχει μία ζημιά από την τούτα της τάξης του 10%. Έτσι, ή του 5% ή του 10%. Εάν βάλει κομφούζιο και βάλει και χημικά, η ζημιά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα ίδια χημικά να βάλει. Ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα που κάνει με τα χημικά και να έχει και κομφούζιο μέσα στην καλλιέργεια. Η ζημιά δεν πρόκειται να ξεπεράσει, από εκεί που θα είναι 10% θα μειωθεί τουλάχιστον στο μισό. Δηλαδή θα πάει 5, 4, 3%. Αυτό σε μια έκταση στρέμματος, ας πούμε, μπορεί να είναι ένα οικονομικό όφελος για τον παραγωγό της τάξης των 2-3.000 ευρώ. Άρα το κόστος του κομφούζιου που δεν ξεπερνάει τα 110 ευρώ ανακαλλιεργητική περίοδο. Για το στρέμμα πάντα λέμε. Το στρέμμα λέμε πάντα. Νομίζω ότι συμφέρει απόλυτα τον παραγωγό να χρησιμοποιήσει το κομφούζιο και σκάνει και τα υπόλοιπα χημικά, καθώς θα γνωρίζει ότι του διασφαλίζει ότι η ζημιά θα μειωθεί τουλάχιστον 50% με το αν έκανε σκέτα τα χημικά.
Οκ. Okay. Μετά από εκεί και πέρα όμως πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω για να έχουμε μια βιώσιμη φυτοπροστασία στον έλεγχο της τούτα. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με τον τρόπο που σας είπα. Δηλαδή για να μειώσουμε επαρκώς τους πληθυσμούς πρέπει να γίνει ένας κεντρικός οργανωμένος σχεδιασμός από το κράτος σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς προκειμένου να... και να επιδοτηθεί εννοείται αυτή η προσπάθεια και σε ερευνητικό επίπεδο και επίπεδο ανάπτυξης, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει χρόνια αυτό τώρα. Αυτό θα ήθελα να το δούμε τώρα, γιατί το κομμάτι της επιδότησης, γιατί υπήρξε μια περίοδος που ζητούσαν να επιδοτηθεί αυτή η εφαρμογή και στα θερμοκήπια, δεν ξέρω που κόλλησε και που σκόνταψε. Εφαρμόζεται στη Βόρεια Ελλάδα, πόσο γνωρίζω, σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Σε δεντρώδεις καλλιέργειες και σε αμπέλι θέτω. Θα επιδοτηθεί και σε αμπέλι και επιτραπέζιο και ενοποιήσιμο, σε όλα τα αμυλοειδή και όλα τα πυρηνόκαρπα. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει το θέμα της βιοποικιλότητας και της προστασίας της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, το οποίο εκεί πέρα πατάει το πρόγραμμα της επιδότησης. Σε συνεργασία με τον Ελγό Δήμητρα, όπως είπα, και το Πανεπιστήμιο Ηρακλείου, έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχουμε καταλήξει στο ότι θα πρέπει να επιδοτηθεί ο παραγωγός. Και βέβαια πάντα όλες αυτές τις συζητήσεις γίνονται μεταξύ όλων των εταιριών των μακροοργανισμών, του Συλλόγου των Εταιριών Μακροοργανισμών και των τοπικών φορέων. Και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επιδοτηθεί ο παραγωγός γύρω στα 300 με 350 ευρώ το στρέμμα, προκειμένου να κάνει χρήση των βιολογικών μεθόδων φυτοπροστασίας, προκειμένου να είναι πλέον βιώσιμη ο έλεγχος και η φυτοπροστασία απέναντι στην τούτα, ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα να έχουμε ένα προϊόν το οποίο θα έχει πολύ χαμηλά χημικά υπολείμματα, ώστε να μπορεί να εξαχθεί σε όλο τον κόσμο και να μπορεί να καταναλωθεί από τους πάντες. Αυτό θα γίνει. Εννοώ θα εφαρμοστεί και στα θερμοκήπια αυτό. Μα ο σκοπός είναι να εφαρμοστεί, εννοείται. Ο σκοπός είναι να εφαρμοστεί. Όταν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για θερμοκήπια ντομάτας στην Κρήτη. Ωραία. Αυτό τώρα πού είμαστε εκεί, υπάρχει περίπτωση να επιδοτηθεί αυτό το. Είμαστε ακόμα στο στάδιο του ότι το κράτος ψάχνει να βρει τρόπος, υπάρχει για την επιδότηση. Όμως πρέπει να γίνουν σε συνεργασία πάντα με τις εταιρείες ωφελήμων μακροοργανισμών να στηθούν κάποια αποδεικτικά, το οποίο να πείσουμε το κράτος, δηλαδή οι τοπικοί φορείς, το Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου συγκεκριμένα, να πείσει το κράτος ότι οι χρήσινες, οι διόκορης, κομφούζιου για την τούτα, τριχόγραμμα και οποιαδήποτε άλλη μορφή βιολογική, παγίδες κτλ., με ένα-δύο χημικά μπορεί να φέρει, ένα-δύο-τρεις ομάδες χημικών μπορεί να φέρει το απόλυτο αποτέλεσμα στο βιώσιμο έλεγχο της τούτα. Οπότε αποδεικνύοντας αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, ένα αποδεικτικό σε μία-δύο περιοχές, δηλαδή στο Τιμπάκι και στο Λασίθι θα μπορούσε να γίνει. Και αφού πάρουμε συλλέξει ο τοπικός φορέας στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου Ελγό Δήμητρα αυτά τα στοιχεία, να τα δώσει στο κράτος και το κράτος μετά να προχωρήσει και να πει ότι ναι, επιδοτούμε όποιον ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει συντάξει ο τοπικός φορέας, τον επιδοτούμε με 300-350 ευρώ το στρέμμα, μέχρι να έχουμε ένα βιώσιμο έλεγχο της τούτα για κάποιο διάστημα. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν το έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Γεωπονικό στο Ηράκλειο, που περιμένουμε να βγάλει κάποια συμπεράσματα και να τα προωθήσει προς την πολιτεία για να μπορέσει και ο παραγωγός που καλλιεργεί στο θερμοκήπιο, αλλά και αυτός που, επειδή θα έχουμε και υπαίθρια το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω αν είναι η ίδια εφαρμογή και στο υπαίθριο ή αν είναι παρεμφερής όπως στις δεντρώδεις, ας πούμε, καλλιέργειες που είναι έξω, αν μπορεί να εφαρμοστεί και εκεί και με ποιο τρόπο. Άρα περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, η οποία έρευνα όμως στοχεύει καθαρά στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας. Αυτό πότε πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμο, θα υπάρχουν αυτά τα... Θα ήλπιζα τα πειραματικά να στηθούν, για τα οποία όμως δεν έχω καμία ενημέρωση, θα ήλπιζα να στηθούν μέσα στην άνοιξη. Δεν νομίζω ότι έχει στηθεί κάτι ακόμα, ώστε να έχουν τα πρώτα αποτελέσματα μέχρι τον Ιούλιο-Αύγουστο, ώστε να κινηθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος του 2020. Πέρυσι πάλι που συζητούσαμε τους τοπικούς φορείς, περιμέναμε να έχει κινηθεί
να, δηλαδή ήδη να τρέχει ουσιαστικά το πρόγραμμα μέσα στο 20. Mm-hmm. Μέσα στο το φθινόπωρο του 20 να ήταν εφικτό να επιδοτηθούν οι παραγωγοί για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο. Δυστυχώς εγώ το βλέπω να μετακυλιέται για τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά όπως και να έχει, είτε επιδοτείται είτε όχι, αν και εγώ θεωρώ ότι η επιδότηση θα βοηθούσε πολύ και κυρίως η έρευνα και η οδηγία από ένα τοπικό φορέα που θα έλεγε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα ακριβώς για την Τούτα όλοι μαζί προκειμένου να καταφέρουμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι, δεν είναι ότι ο επιμέρους παραγωγός να ακολουθήσει μία μέθοδο, αλλά να την ακολουθήσουν σε συνεργασία πάντα με τα γεωπονικά μαγαζιά, να την ακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη παραγωγή γίνεται. Μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει βιώσιμο ουσιαστικά ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης του Τούτα, καθολικά βιώσιμο. Έτσι, γι' αυτό και η επιδότηση είναι το ζητούμενο. Αν και πιστεύω ότι ο κάθε παραγωγός αυτοτελώς θα έβγαινε ωφελημένος αν μπορούσε να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, άσχετα αν επιδοτεί το ή όχι. Η επιδότηση θα δοθεί, αν δοθεί, προκειμένου να εφαρμοστεί καθολικά. Για μένα θα έπρεπε να δοθεί, αλλά ακόμα υπάρχουν καθυστερήσεις. Μάλιστα. Ναι. Οπότε ανεξάρτητα λοιπόν αν και με τα αποτελέσματα που ενδεχομένως προκύψουν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης για αυτό το κομμάτι, εμείς θα πρέπει από τώρα, γιατί κάπου λέμε στην αρχή της καλλιέργειας ότι πρέπει να μπει, για πάμε να δούμε την εφαρμογή, μπορεί να μπει και τώρα που ήδη έχουμε τα αυγουλάκια μαζί με το Πάσχα που λέγαμε πριν. Τώρα τα αυγουλάκια, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των αυγών είναι να ρίξουν τριχόγραμμα. Το ωφέλιμο έντιμο τριχόγραμμα που είναι παρασιτή, πάει και παρασιτή, τα αυγά κατά 90% περίπου των αυγών παρασιτούνται εάν γίνει σωστή εφαρμογή του τριχόγραμμα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε απλά σαν ένα ψεκασμό, δηλαδή δεν περιμένουμε να εγκατασταθεί το έντομο, γιατί δεν πρόκειται να εγκατασταθεί. Είναι πολύ εύκολη η εφαρμογή του, είναι κάποια καρτελάκια, κρεμάς 25 με 50 καρτελάκια στο στρέμμα, μια εφαρμογή που δεν χρειάζεται πάνω από 20 λεπτά. Από αυτά τα καρτελάκια βγαίνουν από μέσα τα ωφέλιμα έντομα τα οποία πετάνε και πάνε και βρίσκουν το αυγό της Τούτα, το τσιμπάνε, αφήνουν ένα αυγό δικό τους μέσα και ουσιαστικά δεν αφήνουν την Τούτα να κάνει τον κύκλο της. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν βγαίνουν από το καρτελάκι συνέχεια για περίπου 7 με 10 μέρες. Οπότε βάζεις το καρτελάκι, έχεις κάνει πιο πριν ένα ψεκασμό με ένα προνυφοκτόνο, βάζεις το καρτελάκι μέσα το οποίο πάει και πιάνει τα αυγά για 7 μέρες με 10 μέρες. Σε ένα ποσοστό 90% που είναι εντυπωσιακό το ποσοστό, αν γίνει επαναλαμβάνω σωστά η εφαρμογή, δηλαδή να μπουν τα καρτελάκια όταν πρέπει, όπως πρέπει κτλ. 80-90% είναι τουλάχιστον το ποσοστό επιτυχίας και μετά θα πρέπει να ρίξουν κάποιο προνυφοκτόνο εγκεκριμένο για να ξαναπιάσουν πάλι την Τούτα και να καταφέρουν να το διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα. Μιλάμε για αυτή την περίοδο. Έτσι, αλλά γενικότερα τα περισσότερες μεθόδους βιολογικές μέθοδοι, πέρα από το τριχόγραμμα το οποίο το κάνουμε σαν ψεκασμό, οι περισσότερες χρειάζεται να λειτουργούν προληπτικά και να μπαίνουν από την αρχή της καλλιέργειας μεθοδικά και με συγκεκριμένο σχεδιασμό. Να. Άρα και τώρα λοιπόν κάποιος που δεν το έχει χρησιμοποιήσει από την αρχή της χρονιάς μπορεί τώρα με αυτόν τον τρόπο, καταπολεμώντας ουσιαστικά τα αυγά, να το εφαρμόσει. Ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει χημικό που να σκοτώνει τα αυγά. Είναι αυτό το πρόβλημα. Άρα μας. Πάμε στη ρίζα του κακού που λέμε στην Τούτα. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, αυτό λοιπόν τώρα και διαρκεί αυτό όλο το μήνα και το Μάιο. Όχι, αυτό όπως σας εξήγησα είναι για 7 με 10 μέρες. Βγαίνει από ένα καρτελάκι το έντομο, πάει τσιμπάει το αυγό. Έχουμε φροντίσει να βγαίνουν από το καρτελάκι για 7 με 10 μέρες και να πηγαίνουν να βρίσκουν αυγά και να τσιμπάνε. Φανταστείτε ας πούμε ότι ξέρω εγώ μέσα το καρτελάκι έχει 5.000 εντομάκια και κάθε εντομάκι θα τσιμπήσει από 50 έως 100 αυγά. Τη Τούτα. Καταλάβατε, αρχίζει και ψάχνει και τσιμπάει αυγά. Μετά, με το που τελειώσει η δράση του το καρτελάκι, όπως είπα, πρέπει να πέσει ξανά ένα χημικό, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι τα αυγά που τη γλιτώσανε και γίναν προνήθες θα ψεκαστούν και αυτές, προκειμένου να έχουμε απόλυτο έλεγχο του πληθυσμού. Μετά ξανά, αφού ψεκαστούν με κάποιο προνυφοκτόνο, καλό είναι να ξαναπέσουν καρτελάκια της Τούτα, δηλαδή ωφέλιμα τριχόγραμμα.
προκειμένου να παρασιτήσουν και ό,τι άλλο αυγό έχουν γεννήσει εντωμεταξύ τούτες που έρχονται απ' έξω, mm-hmm. να ξαναπέσει πάλι ένα χημικό, δηλαδή είναι μια επανάληψη ουσιαστικά. Mm-hmm. Μια επανάληψη. Ωραία. Οπότε αυτό μας βγάζει στα ανοιχτά για, για το υπόλοιπο της καλλιέργειας, αν το κρατήσουμε δηλαδή το Μάιο και τον Ιούνιο, ή αν θέλουμε να βάλουμε μια, αν ήδη έχουμε βάλει από κάτω μια άλλη καλλιέργεια για να έχουμε καλοκαιρινή, ας πούμε, μας παραγωγή. Μας βγάζει μέχρι τον Ιούνιο. Εάν και επαναλαμβάνω ότι καλύτερη ως τρόπος είναι η προληπτική αντιμετώπιση της τούτα, σωστά. δηλαδή ο έλεγχος από την αρχή, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται να ξεφύγει ποτέ ο πληθυσμός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν ξεφύγει ο πληθυσμός, τη τούτα δεν το σταματάει τίποτα. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε. Πριν σας ευχαριστήσω. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω απλά να σας ευχαριστήσω και εγώ και να πω ψυχραιμία, κουράγιο και καλή δύναμη σε όλους τους παραγωγούς στο Λασίθι, τους οποίους εκτιμάμε γιατί συνεργαζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαζί τους.